Για τα τελευταία περιστατικά τη τουρκική παραβατική συμπεριφορά, ενημέρωσε ο Υπουργό Εξωτερικών Νικό Δένδια του Υπουργού Εξωτερικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια συζήτηση που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο τη 76η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με διπλωματικέ πηγέ, ο κ. Δένδια εστίασε στην απαράδεκτη ενέργεια τουρκικού πολεμικού πλοίου το οποίο παρενόχλησε σκάφο που διεξήγαγε επιστημονικέ έρευνε εντό τη οριοθετημένη ελληνική υφαλοκρηπίδα. Όπω τόνισε, το ερευνητικό σκάφο με σημαία Μάλτα βρισκόταν μόλι 10 ναυτικά μίλια ανατολικά τη Κρήτη, σε μια θαλάσσια περιοχή που είναι οριοθετημένη από την Ελληνοεγυπτιακή Συμφωνία τη 6η Αυγούστου 2020. Ο κ. Δένδια επισήμανε ότι η τουρκική συμπεριφορά έχει πλέον ξεφύγει από κάθε πλαίσιο λογική και σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με την εικόνα τη κανονικότητα που επιθυμεί να προβάλλει η Τουρκία. Όπω σχολίασε, πρόκειται για μια εικόνα που δυστυχώ δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Στο μεταξύ, το σχέδιο της τουρκικής διπλωματίας διαβάζεται εύκολα και σε αυτό βοήθησε και ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος έσπευσε να προαναγγείλει συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο περιθώριο της Γενικής Ενέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι κυβερνητικέ πηγέ διέψευσαν ότι υπάρχει συνεννόηση με την τουρκική πλευρά για συνάντηση των δύο ηγετών, όμω η Άγκυρα, όπω έχει κάνει στο παρελθόν, επιχειρεί να στείλει το μήνυμα πω είναι πάντα ανοιχτή σε διάλογο με την Ελλάδα, αλλά η Αθήνα είναι εκείνη που αρνείται, κινούμενη μονομερός. Αρμόδιε πηγέ στην Αθήνα δεν επιβεβαίωναν τη συνάντηση. Ούτε με προσυνεννοημένη ατζέντα, ούτε υπό τη μορφή μια σύντομη ανταλλαγή απόψεων στο περιθώριο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Απέριπταν τον ισχυρισμό ότι προηγήθηκε ελληνικό αίτημα και επέμεναν στην πρωθυπουργική αποστροφή πω δεν συμπίπτουν τα προγράμματα τη ελληνική και τη τουρκική πλευρά στη Νέα Υόρκη. Από την άλλη, φαινόταν να μπαίνει ένας αστερίσκος στην πιθανότητα να υπάρξει τελικά διάλογος των δύο ηγετών, εφόσον τροποποιηθεί το πρόγραμμα του Ερντογάν και ο ίδιος δεν αναχωρήσει από τη ΣΥΠΑ το απόγευμα της Τετάρτης. Περίπου μία ώρα πρώτου φτάσει στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργό. Η σπουδή Ερντογάν να προαναγγείλει μία συνάντηση, η οποία επισήμω δεν είχε ανακοινωθεί, πιστοποιεί την πρόθεση τη Άγκυρα να συνεχίσει να εμφανίζεται ω η πλευρά που δεν αρνείται τον διάλογο. Αντίστοιχα, ούτε η Αθήνα επιθυμεί να δείχνει πω κλείνει την πόρτα στη συζήτηση κατά το πρωθυπουργικό μότο. Είναι πάντα καλύτερα να συζητάμε από το να μην μιλάμε. Έστω και αν η ελληνική πλευρά δεν επιβεβαίωνε την ταύτιση στα προγράμματα των δύο ηγετών, ο Ερντογάν σε συνάντευξη τύπου που παραχώρησε πριν από την αναχώρησή του για τη Νέα Υόρκη, εμφάνισε ω δεδομένο ότι θα συναντηθεί με τον Μιτσοτάκη, αλλά και φρόντισε να εκφράσει και ο ίδιο τη δυσαρέσκεια τη άγκυρας για τη δήλωση των EU-09 αναφορικά με την Τουρκία, χαρακτηρίζοντάς τη μη επιθυμητή. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για μας.